διαμαρτυρηθείς. Δεν το θεωρώ σωστό. Μπορείς με πολλούς ειρηνικούς τρόπους να διαμαρτυρηθείς. Η δημοκρατία μας το επιτρέπει. Κλείνουν το σχολείο, αλλά θα αναγκαστούν να πηγαίνουν το Σάββατο για να μην χαθεί ούτε μια εκπαιδευτική ώρα προς όφελος των παιδιών και της παιδείας, τόνισε η κυρία Χριστοφιλοπούλου μιλώντας στην ελληνική τηλεόραση. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι καταλήψεις έχουν γίνει της μόδας και στρέφονται εναντίον των ίδιων των μαθητών. Αναφερόμενοι στις καταστροφές που έγιναν στα σχολεία της Αθήνας αλλά και της περιφέρειας, έκανε λόγο για επικίνδυνα φαινόμενα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είπε, πρέπει να ειδοποιούνται οι αρχές. Έχουν υποχρεώσει τα στελέχη της εκπαίδευσης να ειδοποιούν τις αρχές. Δεν μπορεί το Υπουργείο να είναι σε όλα τα σχολεία. Και άλλο θέμα των σχολικών βιβλίων, η κυρία Χριστοφιλοπούλου διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση μέσα στον Οκτώβριο θα έχει εξομαλυνθεί πλήρως. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Παπαθανασίου. Να πάμε στην Πιερία. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Καλό χειμώνα να ευχηθώ. Ναι, γιατί έχουμε χιόνια πάνω στον Όλυμπο και καλό χιόνι. Έχουν αρχίσει να πέφτουν τα πρώτα χιόνια εκεί. Ελπίζω, άμα ανοίξει ο καιρός αύριο, όπως λέει η Μητρολογία Υπηρεσία, να απολαύσετε το χιόνι του Όλυμπου και εσείς από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί το κατέβασε αρκετά χαμηλά, από 1500 μέτρα και πάνω έχει χιόνι. Νοτιότερα τι καιρό έχει, τώρα έξω από το γραφείο σας? Σήμερα είναι πιο βελτιωμένα από χθες. Χθες είχαμε κρύο, σήμερα είναι λίγο πιο καλά. Ναι. Έχουν 4 βαθμούς παραπάνω. Κύριε Παπαθανασίου, καταρχήν εγώ ήθελα να ρωτήσω, θα σας θέσω το ίδιο πρώτο ερώτημα που έθεσα και πριν στον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας. Ήθελα να ρωτήσω τα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων 15 ημερών, αν έχουν δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο Δήμο σας. Ορίστε. Όχι, όχι. Παρόλο που είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα, εμείς ακολουθήσαμε το ρητό το αρχαίο διπρονοήν και ουμετανοήν. Ήδη είχαμε τελειώσει με τον καθαρισμό όλων των φρεατίων. Τώρα σε κάποιες περιοχές που υπήρχε αυρωτική οδοπία ίσως να έχουμε κάποια προβλήματα με κάποιους δρόμους. Όχι όμως τόσο έντονα όσο άλλες φορές. Πήγαμε καλά. Κύριε Παπαθανασίου, είσαστε ένας από τους πλέον αυτοδιοικητικούς της Κεντρικής Μακεδονίας, αυτοδιοικητικούς άντρες. Είσαστε δεκαετίες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αν δεν κάνω λάθος, περνάμε στο 28ο έτος. Έτσι ακριβώς, πετυχημένος δήμαρχος. Ήταν δήμαρχος, 4 σαν ομοριακός του Λιτοχώρου και 4 σαν δημοτικός σίγουρος. Λοιπόν, ρωτώ, ήταν ποτέ η κατάσταση τόσο άσχημη για την τοπική αυτοδιοίκηση, ναι ή όχι? Όχι, όχι, όχι. Όχι, κεφαλαία και πολλές φορές. Τώρα αυτό βέβαια έχει να κάνει ίσως με την γενική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, έτσι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στο ότι ο Καλλικράτης έγινε πάρα πολύ βιαστικά και επιπόλαια. Πέρα από την κρίση την οποία έχουμε. Στους δήμους που συνενώθηκαν για να σχηματίσουν το Δήμο το δικό σας, τι προβλήματα έχει φέρει ο Καλλικράτης, ορίστε? Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο πρόβλημα που έχει φέρει ο Καλλικράτης είναι ότι οι ατόμοι δεν μπορέσουν να ενώσουμε καρδίες και ψυχές. Εύκολα, πάρα πολύ εύκολα ενώνουμε ντουβάρια, κτίρια, σχολεία, αλλά δύσκολο θα ενώσουμε καρδίες. Όταν υπάρχουν τρεις δήμοι με διαφορετικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, με διαφορετική κουλτούρα, όταν οι δύο δήμοι, Τέος Δήμη και το χώρο και Ανατολικό Όλυμπο, είναι καθαρά τουριστική δήμη και ο Δήμος είναι καθαρά αγροτικός δήμος, καταλαβαίνετε ότι τρέχουμε με διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Το δεύτερο είναι ότι παραλάβουμε πάρα πολλά ελλείμματα. Και μάλιστα ο ένας ο Δήμος 2, δεν έχει έσοδα γιατί δεν έχει τουριστικά ανταποδοτικά τέλη. Ο Δήμος Ανατολικού Ολύμπου που είχε ελλείμματα αρκετά, τουλάχιστον έχει τέλη τα οποία μπορούμε να τα εισπράξουμε και να εισοπαρίσουμε. Αυτή είναι η εικόνα έτσι εν συντομία, εντάχει. Μάλιστα. Να ρωτήσω κατά πόσο έχει επιτευχθεί η λειτουργικότητα του νέου Δήμου σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών, αναφορικά με τις υπηρεσίες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να έχει ένα Δήμο για να μπορεί να τρέχει. Ορίστε. Με τις υπηρεσίες θα πω ότι δεν είχαμε κάποιο έντονο πρόβλημα και δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα, γιατί και οι υπάλληλοι του Δήμου είχαν την εμπειρία του νέου Δήμου πλέον. Και δώσανε όλο του το είναι για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν του πολίτε μα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Το πρόβλημα το οποίο εντοπίστηκε, ας πούμε, όσον αφορά τον Δήμο, στη λειτουργία του ήταν λίγο πολύ με το θέμα της καθαριότητας στην αρχή. Γιατί από ό,τι θα ξέρετε, ο Καλλικράτης απαγόρευσε την ανάθεση σε ιδιώτες, έπρεπε να τα κάνουμε από μόνοι μας. Εμείς σαν Δήμος Λιτοχώρου είχε σύνδεσμο, ο Δήμος Δίου τα ανέθεσε σε ιδιώτες, ο Δήμος Ανατολικού Ολύμπου τα μισά σε ιδιώτες, σε μισά
σε δήμο, στον Δήμο Λιτοφόρου, δεν είχαν αυτοκίνητα, οπότε έπρεπε λοιπόν να κάνουμε τέτοιες κινήσεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες που είναι αυξημένες σε μια περιοχή όπως είναι η δικιά μας η τουριστική. Και νομίζω η δική σας η περιοχή είναι τεράστια, έτσι, μιλάμε, έτσι, για... Τεράστια. Μιλάμε για μια τεράστια περιοχή. Σχεδίτης μόνο 240.000 είναι ο Εθνικός Δήμος Ολύμου. Mm-hmm. Έτσι, τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος, το 75% ανήκει σε εμάς και εμείς είμαστε και υπεύθυνοι για την καθαριότητά του. Γιατί δεν υπάρχει φορέας να το διαχειριστεί, mm-hmm. να το καθαρίσει. Επίσης, τα αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαμε και έπρεπε με μηχανήματα του 1977 να τα συντηρήσουμε για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Και δεν υπήρχε και η κατάλληλη χρηματοδότηση από την πολιτεία. Σκεφτείτε ότι σήμερα που μιλάμε, 11 ο μήνας, χθες 10 Οκτωβρίου ήρθε τακτική επιχορήγηση του Σεπτεμβρίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα να πάρει στιγμή. Mm-hmm. Και να έχουμε και πιέσεις από ανθρώπους στους οποίους τους χρωστάει ο Δήμος, οι προηγούμενοι Δήμοι από παρελθόντα έτη, από το 2004, 2005, 2006, 2007 κτλ. Μάλιστα. Δήμαρχε, αντιλαμβάνομαι ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Ήθελα να ρωτήσω αν βλέπετε φως, αν έχετε επαφές με τα Υπουργεία. Μα... Κοιτάξτε, από τη φύση περιμένετε κάτι διαφορετικό, εν πάση περιπτώσει, στους επόμενους μήνες. Έτσι. Εγώ από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος. Mm-hmm. Το μόνο φως το οποίο βλέπω είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι από μόνοι μας μπορούμε να σωθούμε. Δηλαδή αυτό που λέγανε οι παλιοί, αν δεν ξυφθείς μόνος σου, δεν σε ξύνει κανένας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα από την πολιτεία για να σε δώσουν μία βοήθεια έστω σαν Δήμο. Δεν υπάρχει πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να μπορέσεις να κάνεις έργα μέσω της δημόσιας επενδύσεις. Mm-hmm. Το πρόγραμμα το ΕΣΠΑ, το τέταρτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης, απευθύνεται περισσότερο στους πολύ μεγάλους Δήμους που είχαν τεχνικές υπηρεσίες και ήδη είχαν μπει μέσα ή είναι χρήματα τα οποία η πολιτεία τα έχει δεσμεύσει για τα μεγάλα έργα, τα οποία όμως και τα δεν μπορούν να ξεκινήσουν γιατί δεν έχουμε την ιδία συμμετοχή του 25%. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι από μόνοι μας θα πρέπει να σωθούμε. Και επειδή είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι θα σωθούμε. Από ανεργία πώς θα πάτε, τι λέει το εργατικό κέντρο του Δήμου σας? Από ανεργία, δόξα τω Θεώ, δεχόμαστε και εισαγωγές από άλλη περιοχή για να δουλέψουν εδώ. Ό,τι υπάρχει σε όλη την κεντρική Μακεδονία, δυστυχώς υπάρχει και στην Πειραιά. Ιδιαίτερα η ανεργία μας δίνει τη νέα γενιά, τη νέα φωνιά και μάλιστα θα έλεγα περισσότερο τους νέους επιστήμονες, αυτοί που έχουν τελειώσει τις σχολές τους και βλέπουμε ότι πλέον δεν μπορούν να τους απορροφήσει το ελληνικό κράτος. Επίσης στον τομέα τον αγροτικό, βέβαια εδώ η ευθύνη είναι και των ίδιων των αγροτών αλλά και των κομμάτων που κυβέρνησαν και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που δεν εξήγησαν αναλυτικά τι σημαίνει κοινή αγροτική πολιτική, δεν τους εξήγησαν τι σημαίνουν ποσοστώσεις και μέχρι πότε θα είναι αυτές και για ποιο λόγο τις παίρνουν, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε αγρότες δημοσίους υπαλλήλους που να περιμένουν να πάρουν το 50% της επιχορήγησης μέχρι το 2013, ανεξάρτητα αν καλλιεργήσουν ή όχι τα χωράφια τους, ή άλλοι να περιμένουν να βάλουν λαμπόγελα φωτοβολταϊκά στα χωράφια τους για να το πουλήσουν στη ΔΕΗ. Τώρα, άμα αυτές είναι οι πολιτικές, τέλος πάντων, και εγώ είμαι αστροναύτης. Ναι. Σας ακούω προβληματισμένο, είναι γεγονός, κύριε Παπαθανασίου. Άμα μου βρείτε έναν που δεν είναι προβληματισμένος, να μου το δείξετε και εμένα, να πάω να το χαρώ. Όχι μόνο σας αναμένεται. Είναι που είναι σε κάποιο ψυχιατρίο μέσα που δεν έχει καταλάβει ακόμη τι σημαίνει. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο χειμώνας ο οποίος έρχεται είναι πάρα πολύ δύσκολος και δεν ξέρω αρκετοί θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν. Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να περάσουμε το σύστημα στον κόσμο εδώ πέρα, περισσότερη δουλειά, λιγότερα λεφτά, περισσότερη παραγωγή δική μας, προστιθέμενη αξία δική μας δηλαδή, και λιγότερο κόστος. Αντί να κάψουμε πετρέλαιο έναν τόνο, ας κάψουμε 800 κιλά, 800 λίτρα. Ας πάμε να κόψουμε για ξύλο από το δάσος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα περιμένω να έρθετε να τα πούμε και από κοντά, κύριε Παπαθανασίου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό χειμώνα σε όλους. Εύχομαι και βεβαίως θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι στην Πιερία, καλό μεσημέρι στο 2, στη Λεπτοκαριά, στο Λιτόχωρο. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Ανάσα από το οικονομικό αδιέξοδο, στο οποίο έχουν περιέλθει εδώ και πολλούς μήνες, θα πάρουν δεκάδες προνοιακά ιδρύματα της χώρας, καθώς τις επόμενες μέρες καταβάλλεται η τρίτη δόση της κρατικής επιχορήγησης για το τρέχον έτος. Το Υπουργείο Υγείας υπέγραψε την έγκριση για την εκταμείευση των χρημάτων, ενώ εξετάζει τη χορήγηση επιδομάτων σε ομάδες πληθυσμού που πάσχουν από σύγχρονες ασθένειες όπως η ανία, το Αλτσχάιμερ και ο αυτισμός. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούν 22 ιδρύματα με αμαία και παιδική σταθμή προνοιακού χαρακτήρα, όπου φιλοξενούνται περισσότερα από 3.000 παιδιά.
Το ποσό που θα κατανεμηθεί σε αυτά τα ιδρύματα ανέρχεται σε 437.000 ευρώ και αφορά τους προηγούμενους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Τα χρήματα αυτά, όπως ανέφερε η εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα πρόνοιας Εύη Βασιλιάδου, μεταβίας πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες των ιδρυμάτων, τα οποία χρωστούν μεγάλα ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ έχουν για πολλούς μήνες απλήρωτο το προσωπικό τους. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάρκος Μπόλαρης, μιλώντας για την επιχορήγηση των επιδομάτων και την αξιοκρατική κατανομή τους σε ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη, επανέλαβε τη δέσμευση του Υπουργείου για τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Επιδομάτων. Οι περικοπές και οι συγχωνεύσεις στον χώρο της ανώτατης παιδείας προκαλούν αναστάτωση στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές. Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης απειλείται πλέον σοβαρά με συρρήκνωση, την οποία προκαλούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των πανεπιστημιακών και των καθηγητών ΤΕΙ εξάλλου καλούν τις συνδικαλιστικές ηγεσίες των ΑΕΗ και ΤΕΙ να μην προχωρήσουν σε κανένα διάλογο με την κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της Τρόικας και να αγωνιστούν για να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος πλαίσιο. Η συρρήκνωση των οικονομικών πόρων και οι δυσμενέστατες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης προκαλούν σοβαρότατα λειτουργικά προβλήματα. Οι απαιτήσεις για μια ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση με ποιότητα και προοπτική δυστυχώς δεν έχουν περιθώρια εκπλήρωσης, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Παύλος Καρακολτσίδης. Αλλά με θέμα στα ράφια των φαρμακείων της Θεσσαλονίκης βρίσκονται εδώ και λίγες ημέρες τα εμβόλια κατά της εποχιακής γρίπης. Η παραγγελία που έγινε για τη φετινή περίοδο φτάνει τα 100.000 αντιγρυπικά εμβόλια, τα οποία φαίνεται ότι επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Οι γιατροί τονίζουν ότι τα αντιγρυπικά εμβόλια πρέπει να γίνονται από τις αρχές Οκτώβρη μέως τα μέσα Νοέμβρη, ώστε να μπορέσουν να δράσουν τους μήνες κατά τους οποίους συνήθως εμφανίζεται η γρίπη. Η περίοδος της εποχιακής γρίπης είναι από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, με πιθανή έξαρση μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγρυπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν εφαρμοστεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε ποσοστό περίπου 80% και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης, ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή ηλικιωμένους και παιδιά. Δωρεάν ξεναγήσεις και περιπάτους σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους της πόλης ξεκινά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρωτοβουλία της πρώτης δημοτικής κοινότητας, με απότερο στόχο τη γνωριμία των δημοτών με τον πολιτιστικό πλούτο και την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθούν 24 ξεναγήσεις το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2011, οι οποίες θα διεξάγονται κάθε Σάββατο και Κυριακή σε ομάδες των περίπου 30 ατόμων με εκκίνηση του περιπάτου από συγκεκριμένο σημείο και με συνοδεία ξεναγού. Σημειώνεται ότι οι ξεναγήσεις θα είναι παραλαμβανόμενες και θα αναφέρονται σε 5 θεματικές ενότητες: το Βυζαντινό, Ρωμαϊκό, Εβραϊκό, Οθωμανικό περίπατο και τη Ρωμαϊκή αγορά. Σε εκτεταμένο lifting τμήματος της οδού Μοναστηρίου μήκους 2 χιλιόμετρο προχωρά τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Ευόσμου Κορδελιού. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης, που όμως εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από φθορές και κακοτεχνίες, ενώ κρύβει παγίδες θανάτου για τους οδηγούς. Η ανάπλαση του δρόμου, έργο προϋπολογισμού 3,1 εκατομμυρίων ευρώ, που καλύπτονται από το ΕΣΠΑ, θα γίνει από την οδό Επτανήσου στο ύψος της Αερογέφυρας, κοντά στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, μέχρι τις εγκαταστάσεις πετρελαίου της ΕΚΟ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Δήμου, τα έργα που θα αρχίσουν εντός των επόμενων ημερών αφορούν την αποκατάσταση και τη διαπλάτηση των πεζοδρομίων, που σήμερα είναι ανύπαρκτα, την τοποθέτηση μπαρών για τη διέλευση ατόμων αμαία, τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου και εσοχών που θα χρησιμεύσουν ως νέες θέσεις πάρκινγκ, την εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού κατά μήκος του δρόμου, ενώ σε κάποια σημεία θα τοποθετηθούν σχάρες ομβρίων υδάτων προκειμένου να λειτουργήσουν ως ασπίδα σε περιπτώσεις δυνατών βροχοπτώσεων. Σε ό,τι αφορά τις πολυπόθητες θέσεις πάρκινγκ, ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου Στάθης Γλαφαζανίδης εξήγησε ότι δυστυχώς δεν θα εξασφαλιστούν πολλές, καθώς κατά μήκος του δρόμου λειτουργούν δεκάδες καταστήματα για τα οποία πρέπει να διασφαλιστούν χώροι για την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων.